Γεια σας φίλοι μου, Γιώργος Κάβαλος εδώ, πίσω με ένα ακόμα βίντεο. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε το καλοκαίρι σας? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Είχα μια περίεργη περιπέτεια με COVID. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που βγαίνω από την καραντίνα μου και έχω πάρει και τις δυνάμεις μου έτσι τώρα. Γι' αυτό θα κάνουμε το βίντεο σήμερα, το οποίο είναι ένα καλοκαιρινότατο high beast haul, όπου έχουμε ρούχα από outlet, pickups που έχω αγοράσει, έχουμε από color skates στο drop, έχω sets, έχω πράγματα που πήρα για το χειμώνα σε καλή τιμή και θα σας τα δείξω τώρα. Συν ότι έχουμε εκτοσάρες για Humble, όπου θα σας πω αργότερα στο βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι για αυτό. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω να πάτε να κάνετε ένα like και ένα subscribe για να φτάσουμε τους 100.000. Μένει πάρα πολύ λίγο για αυτό το στόχο, οπότε πηγαίνετε να κάνετε like και subscribe γιατί βοηθάει πολύ και το βίντεο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σήμερα το βίντεο με sneaker pickups. Έχω αγοράσει αρκετά sneakers τον τελευταίο καιρό. Γενικά είχα ένα σκοπό να κάνω και ένα collection. Απλά ο reseller μέσα μου είναι μεγαλύτερος από τον collector, οπότε τα δίνω. Anyway, πάμε λίγο να σας δείξω. Αγόρασα ένα Nike SB, το συγκεκριμένο Nike SB Low Black Green. Είναι, όπως βλέπετε, ένα color blocking μεταξύ λευκού, μαύρου και πράσινου. Αλλά αυτό το πράσινο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι ούτε neon, ούτε τόσο ανοιχτό πράσινο. Είναι αυτό το ωραίο το κυπαρισί. Έχει και πράσινα κορδόνια. Έρχεται στο Mauve Nike SB κουτί. Δεν ξέρω αν τα είχε φέρει το color. Πάντως εγώ τα πήρα resell και δεν τα πήρα και πολύ ακριβά. Έκαναν κοντά στα 180 ευρώ. Νούμερο 45. Και ο λόγος που τα πήρα είναι, πρώτο, ότι είναι ένα σχετικά OG colorway. Είναι Nike SB Low με πολύ ωραίο χρώμα, οπότε θα μπορώ να το φοράω και πιο εύκολα. Και τρίτον, επειδή έρχεται χειμώνας, τα SBs γενικά μου αρέσουν πολύ με jean στενά, τα οποία ανοίγουν στο κάτω μέρος. Σκέφτηκα ότι με ένα αντίστοιχο πράσινο footer θα πηγαίνει πάρα πολύ και με μαύρο και με λευκό. Καταλάβατε, οπότε ήθελα να έχω ένα Nike SB στη συλλογή μου. Γενικά βγαίνουν πάρα πολλά colorways σε low, όπου είναι ακριβά, δηλαδή σπάνια θα βρεις κάτι κάτω από 300 ευρώ. Οπότε βρήκα την ευκαιρία και το τζίμψα. Πρώτο pickup Nike SB Low Black Green White. Κάτσε λίγο ρε φίλε. Λοιπόν, ένα μικρό stop. Όπως βλέπετε έχουμε haul και όπως ξέρετε τα περισσότερα haul γίνονται σε συνεργασία με την Humble. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που βλέπετε το βίντεο διανύουμε μία από τις καλύτερες εποχές για να ψωνίσουμε, διότι είναι εποχή της μαγικής λέξης που λέγεται εκπτώσεις. Ναι, καλά ακούσατε. Αυτή την περίοδο λοιπόν, από τη μέση Ιουλίου και μετά, υπάρχουν εκπτώσεις και συγκεκριμένα η Humble έχει βάλει εκπτώσεις σε σχεδόν όλο το site που φτάνουν έως και 35%. 35%! Για να μην παρεξηγηθώ, δεν έχει σε όλα 35%, αλλά σε όλα έχουν εκπτώσεις. Θα σας αφήσω link στην περιγραφή, όπως και εδώ, να πάτε να τσεκάρετε όλα γενικά τα ρούχα τα οποία βλέπατε και στο Instagram μου και στα βίντεό μου τον τελευταίο χρόνο. Αυτή τη στιγμή είναι σε έκπτωση και πάμε να σας δείξω τα δικά μου αγαπημένα. Λοιπόν, αρχικά ένα από τα αγαπημένα μου είναι αυτό το οποίο φοράω τώρα. Είναι το Simple Logo T-shirt από το SS18 που είχε βγει το συγκεκριμένο logo με τα bandana prints, αν θυμάστε. Φέτος το έβγαλαν σε μαύρο με άσπρο logo. Ένα απλό καθημερινό T-shirt, το οποίο μπορείτε να το βάλετε είτε με jean και κάποιο sneaker για πιο καλά, είτε απλά το βάζετε με μια βερμούδα και βγαίνετε. Like, είναι απλό, ωραίο, καθημερινό logo και πολύ οικονομικό. Η τιμή του είναι μόνο στα 24 ευρώ. Πάμε να σας δείξω και άλλα αγαπημένα μου. Υπάρχουν αυτές εδώ οι cargo βερμούδες. Αυτή εδώ είναι η πορτοκαλί, όπου γενικά πορτοκαλί. Δεν ξέρω, έχω αρχίσει και αποκτώ μια αγάπη για το πορτοκαλί. Έχω τα Dunks πορτοκαλί. Είχα πάρει την Balm Angels από το Beverly Hills πορτοκαλί. Είναι ένα πορτοκαλί set. Γενικά το πορτοκαλί έχει αρέσει και μου αρέσει πάρα πολύ. Φοράω και τώρα, όπως μπορείτε να δείτε, την λευκή με το μαύρο. Θα είναι η εύκολη βερμούδα, η άνετη, που μπορείς να τη φοράς όλη μέρα, να είσαι άνετος, να βγεις μεσημέρι, να βγεις βράδυ, οτιδήποτε. Και πάρα πολύ βολικές. Μπορείς να βάλεις το πορτοφόλι σου εδώ, μπορείς να βάλεις τα κλειδιά σου εδώ, μπορείς να βάλεις τα AirPods εδώ. Δηλαδή, εγώ προσωπικά τις φοράω, έχουν 6 τσέπες, 4 μπροστά, 2 πίσω. Είναι πάρα πολύ βολικές και πάρα πολύ ωραίες και έχουν μόνο 32 ευρώ. Πάμε σε ένα κομμάτι που δεν μπορώ να πω ότι το φοράω εμένα κάθε μέρα, αλλά ξέρω ότι εσάς σας αρέσει πολύ, γιατί όταν το είχα βάλει story με είχατε ρωτήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι αυτό το utility vest με τις πολλές τσέπες. Έχει και πίσω τσέπες και έχει και αυτό εδώ το pattern της Humble. Ξέρω ότι σε πολλούς αρέσει να φοράνε τέτοια γυλαίκα. Προσωπικά
ή θα το έβαζα χειμώνα με ένα κάργο, ένα ωραίο sneaker και από πάνω footer ή t-shirt κι αυτό, ή χειμώνα με κάργο βερμούδα, t-shirt κολλητό και από πάνω αυτό. Το είχε βάλει και ο κομμωτής μου στο βίντεο με το sneak, αν θυμάστε. Και ξέρω ότι όσοι θέλετε γενικά να πάρετε vest, ότι τα vest ξεκινάνε από 50 ευρώ συν, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να φτάσει και 200 ευρώ. Το συγκεκριμένο μπορείτε να το βρείτε μόνο στα 35 ευρώ αυτή τη στιγμή που έχει έκπτωση. Funk Steel, ένα ωραίο έτσι αξεσουάρ θα το έλεγα, παύλα vest. Συν ότι είναι πάρα πάρα πολύ βολικό για τις τσέπες που έχει. Οπότε τσεκάρετε το και αυτό. Άλλο ένα καλοκαιρινό set που έχει μπει σε έκπτωση είναι το Petrol set. Όπως μπορείτε να δείτε, μόλις το έπιασα από την απλόστρα, το είχα πλύνει επειδή το φοράω αρκετά. Εκεί ξέρετε είναι λίγο ανοιχτό χρώμα, οπότε θέλει λίγο πιο συχνά από ότι ένα μαύρο set. Είναι το συγκεκριμένο Petrol set με το ραμμένο λόγο της Humble. Το έχω παίξει και feedback στο Instagram. Νομίζω αυτό έχει 26 και αυτό 28 τώρα με την έκπτωση. Ίδια χρώματα, ίδια σετάκια. Είχα επιλέξει το συγκεκριμένο χρώμα επειδή δεν ξέρω, νομίζω ότι μου πάει το μπλε και ειδικά το ανοιχτό μπλε. Εντάξει, να μην το πενευτώ, αλλά ταιριάζει με τα μάτια μου. Είχα πάρει για κάποια κοπλιμέντα, το είχα φορέσει. Τύπου πάχινες, ρε μαλάκα και τέτοια. Όχι, ρε. Είτε είσαι skinny, είτε είσαι fat boy. Like, you can't go wrong με αυτά εδώ τα sets. Και για το τέλος, σας άφησα δύο t-shirts, τα οποία έχουν μπει και αυτά σε έκπτωση. Λοιπόν, θέλω να μην κράξετε, αλλά είμαι μονίμως ασυδαίρωτος. Anyway, το ένα είναι το Forgive My Signs t-shirt. Αν εξαιρέσεις το collab μου με τη Humble, το συγκεκριμένο είναι από τα πιο όμορφα graphics που έχουν βγάλει. Forgive my sign t-shirt. Μπροστά έχει αυτό εδώ το text και από πίσω το graphic. Okay. Στα 28 ευρώ. Άλλη μία την οποία δεν την έχω φορέσει ακόμα. Είναι ακόμα με το tag, φανταστείτε. Ξέρω ότι θα σας αρέσει. Είναι το poster t-shirt με το logo πίσω. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ ποικιλία και σε οικονομικά t-shirts για το καλοκαίρι και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, ειδικά τώρα Αύγουστο, τέλος Ιουλίου που θα πάτε διακοπές. Go cop να σκάτε πιο fresh από sets, από βερμούδες, cargo βερμούδες, από το άλλο το utility vest. Πολύ μεγάλη ποικιλία σε ρούχα και σε εκπτώσεις, και εννοείται η Humble έχει δωρεάν μεταφορικά. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για τη Humble. Θα αφήσω links από κάτω για τα ρούχα και τα πάντα. Να πάτε να τσεκάρετε και να ψωνίσετε σε έκπτωση. Πάμε να συνεχίσουμε το haul. Συνεχίζουμε με τα sneakers και θα σας δείξω το πιο ωραίο DN που έχω συλλογή μου μετά το Triple White, το οποίο είναι το συγκεκριμένο Nike TN3, λευκό με αυτό το baby blue μπλε. Τα αγόρασα από το Foot Locker, πλήρωσα full retail. Είχε βγει ένα αντίστοιχο Nike TN3 πριν 1-2 χρόνια, αλλά νομίζω ότι αντί να έχει εδώ το baby blue, ίσως το είχε λίγο πιο μπροστά ή οτιδήποτε. Και είχε γίνει πάρα πάρα πολύ popular, το έβλεπα σε πάρα πολλές σελίδες με πάρα πολλά outfits. Και όταν είδα ότι ξαναβγαίνει κάτι αντίστοιχο και ότι μπορώ να το πάρω σε retail, ενθουσιάστηκα. Μπήκα μία μέρα στο Foot Locker στην Ερμού μου, το είχε, οπότε το τύπησα κατευθείαν. Έκανε 190 ευρώ. Το πλήρωσα, όπως είπα, full retail. Ήταν δηλαδή αρκετά ακριβούτσικο price. Αλλά εντάξει, τα TN σίγουρα κρατάνε το 80% της αξίας τους. Ήθελα ένα λευκό TN3. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία και clean Nike TN3 που παίζουν εκεί έξω. Έχει εδώ μπροστά το logo. Πίσω λέει Tuned Air. Βέβαια, όπως μπορείτε να δείτε, τα έχω μπιτάρει τέρμα. Έχει γίνει μαύρο εδώ. Ξέρω όμως ότι αν τα καθαρίσω με λίγο κρέπ και τα βάλω στο πλυντήριο, θα γίνουν σαν καινούρια. Οπότε, Nike TN3 ως δεύτερο pickup. Αυτό το white και baby blue colorway, πάμε στο επόμενο. Και μιας και σας έδειξα Nike TN3, πάμε και σε ένα κανονικό TN που το έχω και αυτό εδώ, μαύρο, γκρι, πορτοκαλί. Έκανα ένα trade με ένα άλλο reseller και τα αγόρασα αυτά. Κλασικό Nike TN, που δείτε εδώ πως φαίνεται. Κάνει ένα tie-dye προς γκρι και πορτοκαλί flame λεπτομέρεια. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είχα αναρωτηθεί αν είναι πιο ωραίο και από το OG το ολόμαυρο. Δεν ξέρω, απλά η μόνη βλακή είναι το ολόμαυρο χάνει λίγο σε κάποια σημεία, δηλαδή πρέπει να πέφτει σωστά το φως για να φαίνεται έτσι ωραίο, ή απλά να, όσοι ξέρουν να ξέρουν. Το συγκεκριμένο κάνει full popping, τιμή είχε στα 160 ευρώ, όπως είπα εγώ έκανα ένα trade, και όπως βλέπετε μεγαλώνει και η συλλογή με τα TN. Αυτά, δεν κοιτάω να το δώσω, γενικά τα TN μου αρέσει να τα κρατάω και να τα έχω στη συλλογή μου, πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι αρκετά, αλλά εάν το offer είναι καλό, you know what it is. Πάμε στο επόμενο pick-up. Ώρα να τιμήσουμε την Ελλάδα.
και να τιμήσουμε και το Skate Shop. Έχω να σας δείξω τα Nike SB Kebab and Destroy. Εννοείται δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό ότι θα είχα το Special Box. Όπως είπαμε, θα σας βάλω και κάποια πλάνα από το Color Skate, το Drop, γιατί πήγα. Το Color Skate, το οποίο για όσους δεν το ξέρετε, είναι ένα ελληνικό, πιο ελληνικό δεν γίνεται, Skate Shop, το οποίο είναι στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, στο Ψηρή εκεί. Έκανε official, πιο official δεν γίνεται, collab με την Nike και έβγαλαν το Nike SB Kebab and Destroy. Αφιέρωσαν ένα Nike SB High στο ελληνικό φαγητό kebab aka γύρος. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο special box δεν είναι official special box από την Nike, γι' αυτό και δεν υπάρχει στο StockX. Είναι ουσιαστικά ένα custom κουτί το οποίο το είχε αναλάβει το Color Skate και γι' αυτό άμα δείτε το logo που έχει γίνει πάνω στη σακούλα, η οποία είναι και καλά σακούλα delivery, μοιάζει πάρα πολύ με τα γραφιστικά που κάνει για την Goodbye και το Color Skate. Κατευθυνόμαστε προς τον drop, έχει 40 βαθμούς και πάμε με 40 βαθμούς να κάνουμε το content, να το έχουμε στο Color, να πάρουμε το ζευγάρι μας, να δούμε πόσο κόσμο έχει, πόσο ουρά έχει και όλα αυτά τα καλά. Let's go! 500 μέτρα παρκάραμε. Ελπίζω να μην γίνει κανένα μαλακή, γιατί είναι και λίγο χούντα εδώ στο κέντρο. Νομίζω εδώ είναι. Αχα, εδώ. Πίτσο, πήγα και εδώ στο μέσα να πάρω. Let's now! Καβαλός! Καβαλός! Ακούστε μάγκες, καλαλά. Καβαλέψ. Για πες μας τι πήρες εδώ. Πήρα το special box, επίσης ακολουθώ κιόλας. Σου έδωσαν έτσι ή το ζήτησες? Μου το έδωσαν έτσι. Οκ, μπορώ να το δω? Ναι, βεβαίως. Καλά, σε βοηθήσω. Σ' αρέσει πιο πολύ το special box ή αυτό? Special box. Λοιπόν, ουσιαστικά το concept είναι delivery. Έχουμε εδώ Color, Nike SB, X Color Skates. Από εδώ το σήμα του Color, από αλλού το σουβλάκι. Θα το φορέσει, θα το πουλήσει. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρει, θα δει. Έλα φίλε μου. Με γεια σου. Κύριος Γιώργος. Καλησπέρα. Καλά είστε. Καλά. Καλώς ήρθες. Είναι το 2 εκείνο με το sticker. Είχα να πάρει και το sticker. Καλησπέρα. Έχω ένα δικό μου και ένα του λουλούδι. Ο Κάβαλος. Ρομπέρτο, Κάβαλος. Ρομπέρτο και λουλούδι. Θα τα φτιάξω εγώ, ελάτε από χαριστά. Έλα, Κάβαλος. Hello, where are you from? China, man. Hi. Nice to meet you. Yeah. And you came here just to cope or to live in Athens? I work in Athens. Okay. Yeah. How do you feel about this collab? Yeah, it's pretty cool. The design is pretty cool. I like the red. You like sneakers that about food? Yeah, it's pretty cool. Like the collaboration is with the sneaker, with the kebab. Yeah. You gonna rock them or you gonna resell it? For sure, gonna rock it. Yeah. Thank you very much. Have a nice day. You too. Bye. Λοιπόν, πήγαμε, αφήσαμε στα Mike τα πράγματα και ξαναπάμε στο Color να βλογκάρουμε τώρα πιο πολύ με την ησυχία μας. Έτσι, να πάρουμε αντιδράσεις, να πάρουμε τι έχει ψωνίσει ο κόσμος, αν θα το αγοράσει resell, αν θα το πουλήσει. Πες λίγο στο vlog τι κάνεις, τη φάση σου. Εγώ έκανα το παπούτσι το ATH Athena Olympic Dunks. Το σχέδιο. Έκανε ουσιαστικά ένα σχέδιο, αλλά δεν κατάφερε να γίνει official λόγω copyright και τέτοια. Όχι λόγω copyright, επειδή δεν το πήραν οι κριτές. Okay. Πήρα τρίτη θέση. Γενικά είσαι graphic designer, ουσιαστικά τέτοια πράγματα. Όχι, δεν είναι πρώτη φορά που ανοίξει το Photoshop. Όντως. Ωραίος. Λοιπόν, do your thing. Τι φοράς, πες μου λίγο τι φοράς σήμερα. Δεν φοράω τα Fear of God Converses. Γαμώ, απλά, stealthy. Φοράω τα παντόνια, τα Dangerous Minds. Το τσαντάκι μου αρέσει. Το τσαντάκι ACW, Cold War. Και Harley Davidson, Αθήνα. Στη γαμάλια από πίσω. Ωγέμα, Leningrad. Γκλεπ Κώστιν, shout out. Αυτά. Λοιπόν, thank you bro, do your thing. Συνέχισε και... Θα πούμε, καλά είσαι. Τι πήραμε? Πήραμε και σουβλάκια. Θα το ανοίξεις? Θα το δεις. Για do your thing. Τι, ναι. Γυναικείο size. Ναι. Δεν έχει πάνω από 40. Δεν είναι μόνο φοράς. Νομίζω θα σου κάνει. Θα λέω φόρετα και δείξε λίγο τα σνίκες. Πήρατε, τι πήρατε πέρα. Size.
Θα το πουλήσει, τι θα το κρατήσει. Θα το πουλήσουμε. Το πλάκ μας είναι sneaker short. Να το πρόμο. Από τι ώρα είστε εδώ? Από 5. Είχε ταβαντούρια. Όλο το τετράγωνο εδώ γύρω ήταν. Μέχρι το τετράγωνο κάτω. Μα από εδώ δεν ήταν first come, first serve. Όχι, όχι. Αλήθεια. Έβαινε σουβλάκι. Έβλεπε άμα είσαι κερδίσει. Και άμα ήταν τόσο εδώ πέρα, σου ήταν special box ή όχι. Και... Μαλά κάτι business μου. Λοιπόν, Μάγκη, χάρηκα. Τσαρε. Τι έχει παίξει εδώ ο Μάγκη. Γιατί μα κάνει δεύτερο τώρα, Μπρο, που είμαι εγώ τώρα, μην παίρνει κάτι. Τι size πήρε? 42,5. Πολύ πήρα 42,5. Είχε αρκετά. Θα το κρατήσει, θα το πουλήσει. Τώρα περιμένω να κάνω trade. Τι πήρε? Εγώ πήρα 2,45. Έλα ρε φίλε, πόσο το δίνεις? Είμαι fan, θα το φορέσω. Θα σου πω, εγώ το θέλω. Σου δίνω φόντα από 19. Έχω το special box και θα το κρατήσω λογικά ρε φίλε. Και τα δύο special boxes? Ένα από το special box. Το special box πόσο πάει? Δεν ξέρω, δεν υπάρχει μάθος. Να ξέρεις, στο εξωτερικό θα πήγαινα 500. Πάμε να δούμε λίγο το παπούτσι. Είναι κανονικά, δείτε εδώ μάγκες, πατάτες γύρω, το logo Nike SB. Και αυτό είναι υποτίθεται για σουβλάκια. Αυτό εδώ είναι το sneaker, είναι ένα Nike SB Dunk ψηλό. Αποτελείται από πάρα πολλά χρώματα, πορτοκαλί, κίτρινο, λευκό, καφέ. Έχει εδώ ένα σουβλάκι και στο άλλο έχει το σήμα του Color, δείτε εδώ. Άκουσα ότι ο λόγος που αποτελείται από αυτά τα χρώματα είναι ότι είναι τα χρώματα από το σουβλάκι. Πατάτες, τηγανιτές, κέτσαπ, γιαούρτι, εδώ η πίτα. Τώρα κατά πόσο ισχύει δεν ξέρω. Δεν το έχω φορέσει για το λόγο του ότι θεωρώ ότι το ότι το έχω το special box και το κουτί και τις αποδείξεις και όλα, ότι του δίνει μια αλφα αξία και δεν ξέρω αν θα το φορέσω ή αν θα το χολντάρω. Στο κακ στο παπούτσι πάει κοντά 230 ευρώ. Εδώ τέτοια είναι η τιμή και στην Ελλάδα. Anyway, θα δούμε στο μέλλον. Προς το παρόν μου αρέσει να το έχω. Μου είχε γίνει ένα offer νομίζω στα 300 ευρώ και δεν το είχα δώσει. Anyway, πείτε μου εσείς τη θέση σας, τι να κάνω, να το φορέσω το χειμώνα ή να το χολντάρω. You don't know. Πάμε στο επόμενο. Συνεχίζουμε με άλλα 3 pickups. Πραγματικά δεν ήξερα ότι είχα τόσα καινούργια sneakers. Δηλαδή απλά τα έβγαζα την ντουλάπα και κατάλαβα ότι ήδη σας έχω δείξει 5-6. Σπάνια σε αυτό το κανάλι έχετε δει κάτι από την Adidas. Like, damn, what the fuck. Αγόρασα από το Fat Souls και νομίζω ότι παίζει να έχει και ακόμα κάποια sizes. Τα συγκεκριμένα Adidas Bapesta αρχικά ήρθαν σε ένα πάρα πολύ premium κουτί. Δείτε ας πούμε και πως κουμπώνει εδώ. Έτσι είναι το κουτί μέσα. Μέχρι και το περιτύλιγμα είναι premium, δείτε εδώ. Και αυτό εδώ είναι το sneaker. Αρχικά ψάχνω Bapesta στο νούμερό μου, το οποίο είναι 45. Έχω ένα 43, αλλά δεν μου πολύ κάνει. Όταν είδα το συγκεκριμένο παπούτσι, μου ήρθε λίγο εποχές Pharrell, εποχές Nigo. Έχει το κλασικό κάμο της Bape και έχουν βάλει τις πινελιές του Bape, τα χρυσά. Εδώ το Bapesta, εδώ το Superstar. Και στο άλλο ζευγάρι είναι ακριβώς το αντίθετο. Εδώ το Bapesus. Και από μέσα οι τρεις γραμμές, έξτρα κορδόνια. Γενικά πολύ καλή ποιότητα κατασκευής και στα παπούτσια και στο κουτί. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχω φορέσει ακόμα, τα έχω κρατήσει deadstock. Θα τα φορέσω. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία με ένα σορτσάκι, με ένα oversize σορτσάκι και oversize μπλούζα και ένα μακρύ chain. Ή το χειμώνα με ένα φαρδί cargo και μια μπλούζα 4XL και chain. Δηλαδή ξέρετε αυτό το vintage steel που φορούσαν τότε Pharrell και Nigo. Και το καλό είναι ότι δεν είναι και πολύ ακριβά, έκανα 150 ευρώ retail τα τζίπησα και resell max να πηγαίνουν 200 ευρώ. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα ανέβουν. Αυτά Adidas κόπα από μένα, δεν το συνηθίζετε. Πάντως το συγκεκριμένο άξιζε την επιλογή. Πάμε στο επόμενο. Ο συνήθως ύποπτος Jordan 1. Εντάξει, haul κάνουμε. Να έχουμε και ένα Jordan 1. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιο καλοκαιρινό colorway σε Jordan 1. Είδαμε ότι βγήκανε αρκετά Jordans όπου είχαν υψηλό resell. University Blue, τα άλλα τα οποία ήταν μπλε με silver shoes. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα λέγονται Light Fusion και αποτελούνται από λευκό, φούξια και έντονο κίτρινο. Έχει sunset στο Nike Air και τρία κορδόνια. Overall, ένα πάρα πολύ ωραίο Jordan 1. Το κρατάω deadstock διότι είναι καλοκαίρι και χειμώνα, ξέρετε τι θα κάνει, ξέρετε που θα ανέβει. Και γενικά, μην βιαστείτε να τα δώσετε. Ξέρω ότι το resell τους δεν είναι τόσο μα τόσο υψηλό, αλλά το χειμώνα μάγκες εκείνο Νοέμβρη, Δεκέμβρη, όλοι ψάχνουμε Jordan 1 και το
budget μας είναι πάνω από 220 ευρώ. Οπότε θα έχετε ένα quick 50 με 70 ευρώ profit. Και εντάξει, στην τελική ρε μάγκες, Jordan 1 είναι OG high. Δηλαδή δεν βρίσκω λόγο να το σκοτώσει κάποιος αυτή τη στιγμή. Αυτά. Τελευταίο sneaker pickup είναι από την New Balance. Όπου γενικά η New Balance έχει κάνει ένα τεράστιο come up τα τελευταία 2 χρόνια. Και με τα collabs που έχει κάνει, αλλά και με τα παπούτσια που βγάζει. Οι σιλουέτες της είναι πολύ ωραίες. Είχα δει ένα sneaker, μου άρεσε, το ζήτησα από την New Balance και μου το έστειλε. Οπότε shout out στην New Balance. Είναι τα συγκεκριμένα. Πώς λέγονται. Τέλος πάντων, θα σας βάλω link στην περιγραφή. Τα πήρα από την New Balance στη Γλυφάδα. Λογικά δεν ξέρω αν θα τα έχει ακόμα διαθέσιμα. Είναι το συγκεκριμένο σχέδιο 540-575, κάπως έτσι λέγονται. Σε πάρα πολύ ωραίο colorway, σε ένα cream colorway. Λευκό, cream laces, gum sole. Από μέσα δεν έχει logo, απ' έξω έχει αυτό το απαλό γκρι. Είναι ένα παπούτσι το οποίο μπορώ να το φοράω με μια απλή βερμούδα κάπου που θέλω να πάω και να είμαι πιο low key. Με jean, με τα πάντα. Πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό sneaker και για νησιά. Και για τα πάντα και για την Αθήνα ή τις Γουαρερίς. Λοιπόν, αυτά ήταν τα sneaker pickups. Πάμε λίγο στα ρούχα. Γενικά, δεν είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να ψωνίζω το καλοκαίρι. Μου αρέσει πολύ να ψωνίζω το χειμώνα και το καλοκαίρι μόνο τα βασικά και οικονομικά. Δηλαδή, οικονομικά t-shirts και οικονομικές βερμούδες. Γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ αναλώσιμα. Αγόρασα από το H&M αυτή εδώ την βερμούδα, τη floral, η οποία είναι baby blue χρώμα. Έχει αυτά τα λουλούδια πάνω και έχει ουσιαστικά το κόψιμο από basketball shorts, δείτε εδώ. Την πήρα 17 ευρώ μέχρι εκείνη την τιμή. Μια χαρά είναι να δίνεις για shorts. Και 30 και 35, max 50, όχι παραπάνω. Ξέρετε, παραλία, υδρότας, το ένα το άλλο. Οπότε, αγόρασα αυτή τη βερμούδα. Επίσης, ένα άλλο πουκάμισο που αγόρασα από Μπέρσκα. Εντάξει, τρομερό. Δείτε εδώ λεπτομέρειες. Motel cocktail bar με neon signs. Έχει εδώ ένα αυτοκίνητο. Έχει αντίστοιχα αυτό το κόψιμο, φοίνικες. Πολύ ωραίο πουκάμισο, πολύ ωραίο ύφασμα. Γενικά πολύ ωραίο vibe. Και πολύ καλή τιμή έκανε, νομίζω 25 ευρώ. Το πήρα Excel, φυτάρι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό ξέρετε, μέσα του βάζει ένα φανελάκι από μέσα, κάποια chains, το αφήνει ανοιχτό. Πολύ στυλ, ρε παιδί μου. Πάμε τώρα στο zoom. Όλο το χρόνο, είτε είναι φθινόπωρο, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνα, ψωνίζω sets. Έτσι. Τα αγαπημένα μου ρούχα. Ρούχα που όσα κιλά να είσαι, ό,τι mood και να έχει, ό,τι χρώμα και να είναι, θα σου κάνει ωραία, ρε φίλε. Ναι, εκεί να επενδύσω λεφτά. Πάμε πρώτα απ' όλα. Τσίμπησα αυτό εδώ το Lacoste set από το MacArthur. Γενικά στο MacArthur υπάρχει Lacoste. Τα Lacoste χωρίζονται σε δύο. Είναι τα Lacoste τα κανονικά, αυτά που ξέρετε εσείς που φορούσαν οι καθηγητές μας μικροί. Και τα Lacoste τα Βαλκάνια, και αυτά ονομάζονται Lacoste Sport και Lacoste Live. Δεν υπάρχουν παντού. Εγώ βρήκα το συγκεκριμένο στο MacArthur. Είναι track jacket και track pant. Lacoste logo εδώ. Γενικά έχει έτσι αυτό το texture μπροστά. Το logo της Lacoste. Νούμερο 6, το οποίο ονομάζεται XL. Από μέσα η φόρμα είναι μια απλή μαύρη φόρμα με το logo. Και αυτή εδώ τη γραμμή που το κάνει πάρα πολύ ωραίο. Το έχω φορέσει, η τιμή νομίζω ήτανε στα 256 ευρώ. Παρ' όλα αυτά το πήρα σε έκπτωση στα 170, νομίζω κάπου εκεί. Και μακάρι να είχε κι άλλα να έπαιρνα σε λευκό χρώμα ή οτιδήποτε. Όποιος έχει Lacoste τέτοια sets που φάνει οτιδήποτε, hit me up, αγοράζω. Άλλο ένα pickup είναι το συγκεκριμένο Nike shoes, το οποίο, αχ, δείτε, εγώ βρήκα σε χορηγούμενη στο Instagram τη συγκεκριμένη shoes ζακέτα με το μεγάλο Nike πίσω, τα δύο Nike μπροστά και το shoes ραμμένο, embroidered. Πάρα πολύ ωραία ζακέτα, πάρα πολύ sexy ζακέτα με τα Nike και τα λοιπά. Απλά είχα μόνο τη ζακέτα και πάω μια μέρα σε ένα άλλο outlet και βλέπω το παντελόνι και λέω, ok, πρέπει να το πάρω να συμπληρώσω το set, οπότε αυτό και έγινε. Οπότε έχουμε το λευκό shoes set με τα ραμμένα τα μαύρα logo. Η ζακέτα τη βρήκα σε προσφορά νομίζω 65 ευρώ και η φόρμα έκανε ένα 40. Και ένα άλλο pickup που έκανα από τα outlet είναι το συγκεκριμένο peach set, όπου δείτε, είχε baby blue set και peach set. Baby blue έχω τη συγκεκριμένη tech fleece που όλοι ξέρετε, οπότε λέω ας μην πάρω άλλο ένα baby blue και πήρα το συγκεκριμένο peach χρώμα. Τα συγκεκριμένα λέγονται Nike sportswear sets, έχει δηλαδή το απλό σου στο ραμμένο και από μέσα
η pitch, η φόρμα. Δεν ξέρω πώς μου κάθεται, διότι δεν το δοκίμασα. Το έβαλα μία φορά εδώ στα βιαστικά και μου καθόταν λίγο περίεργα. Αλλά θα το δούμε το χειμώνα, με λευκό σνίκερ από κάτω και τέτοια. Ξέρετε τώρα εσείς. Και βρήκα και στις εκτόσεις το συγκεκριμένο tech fleece, το οποίο είναι, δεν θα το έλεγα navy, navy είναι το κάμο. Τέλος πάντων, είναι ένα μπλε tech fleece κάμο. Το πήρα large και είναι πάρα πολύ κολλητό. Γενικά, ρε μάγες, δεν ξέρω τι παίζει με τα tech fleece. Κάποιες φορές στα παντελόνια παίρνω large και μου είναι τέλειο. Κάποιες φορές παίρνω large και μου είναι μικρό. Αντίστοιχα, έχω πάρει XL σε tech fleece και μου ήταν τεράστιο. Γι' αυτό το πήρα αυτό σε large και μου είναι full κολλητό. Anyway, θα δούμε ούτως άλλως αυτή. Λογικά θα τη δώσω, γιατί δεν έχω το set. Δεν είστε έτοιμοι για το επόμενο pickup και δεν θα πιστεύετε ότι το πήρα καλοκαιριάτικα. Αλλά όποιος ξέρει, τώρα ψωνίζει. Λα 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 λα. Έχουμε ένα The North Face Puffer Jacket. Τώρα θα μου πείτε, Γιώργο, εσύ δεν... Έχεις πει ότι δεν σου αρέσουν τα The North Face. Έχετε δίκιο. Δεν είναι ότι ήμουν μεγάλος φαν, ούτε ότι είμαι. Δεν πάβουν να είναι πολύ καλά που φαν. Και δεν πάβει το συγκεκριμένο colorway να το φοράει στο Top Boy, το δεύτερο. Πώς τον λένε, ρε. Καταλάβατε ποιος. Όχι ο Ντουσέιν, όχι ο Σάλι, ο αρχηγός της συμμορίας, της δεύτερης. Anyway, καταλάβατε ποιο που φαν είναι. Έχει ένα logo εδώ και ένα λόγο πίσω, δεν έχει κουκούλα και ο λόγος που το πήρα είναι ότι έχει ένα πάρα πολύ ωραίο color blocking μεταξύ baby blue και μαύρου και με λευκό λόγο. Το πήρα XL και σκάει πάρα πολύ φουσκωτό, είναι το νούμερό μου αλλά είναι πάρα πολύ φουσκωτό. Το βρήκα σε καλούτσικη τιμή και είμαι σίγουρος ότι το χειμώνα το συγκεκριμένο κάνει πόσο, 300 ευρώ, οπότε σίγουρα θα μπορώ να το πουλήσω αντίστοιχα ένα 250 συν αυτά για τον μπουφάν. Και θέλω να κλείσω με ένα track pan, το οποίο το πήρα, βασικά μου το πήραν δώρο. Είναι από την Nike στη γλυφάδα, η οποία έκλεισε. Και δεν εννοώ αυτό πάνω στη βουλιαγμένη. Ενώ ένα που ήταν στο κέντρο της γλυφάδας, το οποίο είναι ένα shoes track pan με γκρι γραμμή. Πραγματικά το βολεύτηκα πάρα πολύ όλο το χειμώνα και το φοράω και ακόμα και τώρα. Δείτε εδώ λεπτομέρεια πίσω, λεπτομέρεια εδώ γράμματα πίσω στις τσέπες. Overall, ένα απλό μαύρο track pant με δύο Nike shoes εδώ. Δεν ξέρω, γενικά όλα αυτά τα shoes και τα sets και αυτά με έχουν βολέψει πάρα πολύ, γιατί είναι και άνετα και πάρα πολύ ωραία κομμάτια και είναι και βαλκάνι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, αυτό ήταν το όχι και τόσο καλοκαιρινό haul, αλλά είχα αρκετά ρούχα και παπούτσια που ήθελα να σας δείξω. Μην ξεχάσετε like και subscribe στο βίντεο να φτάσουμε τους 100.000 και θα αφήσω αναλυτικά links από κάτω για να ψωνίσετε Humble με εκπτώσεις έως και 35%. Τώρα είναι ευκαιρία, τώρα είναι οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, οπότε πηγαίνετε να τσεκάρετε και go go. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσους κάτσατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Θα τα πούμε σε λίγες μέρες. Τα φιλιά μου, γεια σας.